Πάμε λίγο στο θέμα με τους ποντίους. Πάμε γρήγορα στο θέμα με το σύνθημα «Δεν ξεχνώ πάντα τιμώ» που έχει βάλει η ομάδα του Φιλουρίου εκεί στην Θράκη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να την τιμωρούν, να τη μηδενίζουν, να τις επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα. Ακούσατε χθες και τον πρόεδρο της τοπικής ΕΠΣΕ Ένωσης εκεί, τον κύριο Γαβρίλη, να μιλάει στην εκπομπή. Πάμε να δούμε λίγο τις προεκτάσεις αυτού του θέματος. Γιατί οι πόντοι και όχι μόνο αναρωτιούνται, καλά, είναι δυνατόν να μην μπορεί μια ομάδα να έχει στη φανέλα της το «Δεν ξεχνώ, πάντα τιμώ» στη μνήμη των ποντίων που χάθηκαν στην γενοκτονία. Οπότε όταν μιλάμε για ένα ελληνικό πρωτάθλημα εδώ μέσα στην χώρα, θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μπάμπη Αποστολίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, και τον κύριο Λιγερό, ο οποίος είναι στρατηγικός αναλυτής και το ξέρει το θέμα. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε? Χαίρετε, καλά. Καλά. Κύριε Λιγερέ, τη φανέλα την παρουσιάσαμε εμείς με τα παιδιά. Το ξέρω. Στέφανος, ο Τανιμανίδης. Το ξέρω. Μισό λεπτό να καλησπέρισω και τον κύριο Λιγερό, κύριε Αποστολίδη. Κύριε Λιγερέ, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως, σας ακούω και τους δύο. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Καλησπέρα και από μένα. Και καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο Λιγερό, να ακούσουμε τη δική του άποψη και πάμε μετά σας, κύριε Αποστολίδη. Ορίστε, κύριε Λιγερό, τι λέτε? Νομίζω ότι θα ήταν καλό να έχουμε το αντίθετο σαν σειρά, εφόσον ο κύριος Αποστολίδης ήταν και μαζί με τις φανέλες από την αρχή. Άρα δεν έχω πρόβλημα, άμα χρειαστεί. Δεν διαφωνώ, όπως θέλει ο κύριος Λιγερός. Ωραία. Άρα νομίζω ότι θα ήταν καλό να αρχίσει αυτός. Σύντομα, κύριε Αποστολίδη, σύντομα. Κοιτάξτε να σας πω, κοιτάξτε. Εμείς το σκεφτήκαμε. Η FIFA είναι απολυτικ ή δηλώνει απολυτικ. Ναι. Θέλει οι φανέλες να μην εμπεριέχουν κανένα πολιτικό ή άλλο σύστημα ή εικόνα ή απεικόνηση ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει διεγέρσεις, φιλετικά μη συμπάθη κτλ. Γι' αυτό λοιπόν όταν τα παιδιά φτιάχναν αυτή τη φανέλα, που είναι μια πολύ υπέροχη παρέα ποντίων εκεί, μη φανταστείτε πρόεδροι κτλ. Παιδιά είναι τα άνθρωποι του μεροκάματος, έτσι. Φροντίσαμε αυτή η φανέλα να μην έχει ένα κήρυγμα μεσαλλοδοξίας ή αλυτρωτισμού ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Έχει λοιπόν μια φωτογραφία γνωστή και κοινή της ΠΑΣ και λέει «Δεν ξεχνώ τη μνήμη τιμώ». Ναι. Ούτε λέει «Πάμε πάρουμε τα χώματα πίσω», ούτε «Καταδικάστε αυτούς», ούτε «Γενοκτονίες γράφουμε», ούτε τίποτα τέτοια. Ναι. Εμάς κατά τη γνώμη, και τη δική μου την ταπεινή προσωπική νομική γνώμη, το σύνθημα δεν προσβάλλει τις διατάξεις της FIFA. Ακούμε τον κύριο Λιγερό. Ορίστε, κύριε Λιγερό. Αν το σύνθημα εμπεριέχει μόνο και μόνο «δεν ξεχνώ και τιμώ», έχει απόλυτο δίκιο. Όμως, από ό,τι φαίνεται στην φανέλα υπάρχει και μία αναφορά στις 353.000. Υπάρχει μία αναφορά για τους αθώους και υπάρχει μία αναφορά για την δικαίωση. Άρα το λεπτό ζήτημα στο οποίο αναφέρεται και είναι σωστό, δηλαδή είναι το εδάφιο 2 του άρθρου 32 της FIFA, όπου δεν θέλει να υπάρχουν αναφορές που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Αν έχει μόνο το πρώτο μέρος το σύνθημα, σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μόλις υπάρχει μια αναφορά σε θύματα, σε αθώους κτλ., αμέσως η FIFA ενεργοποιείται με το άρθρο της, επειδή, όπως το είπε πολύ σωστά, δηλώνει ότι είναι μη πολιτικός οργανισμός, παρόλο που ξέρουμε ότι μερικές φορές το χρησιμοποιούν, αλλά επειδή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εδάφιο, το ενεργοποιεί για να κάνει αυτή την παρατήρηση. Νομίζω ότι αν μας εξηγήσουν... Άρα το σημείο κλειδί λοιπόν είναι αυτή η αναφορά δικαίωση 353.000 θυμάτων, κύριε Αποστολίδη. Ακούτε τι λέει ο κ. Λιγερός. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν το παρατήρησα στη φανέλα που παρουσιάσαμε αυτό. Δεν το είδα 352.000. Αν υπάρχει, δεν είναι τίποτα, θα αφαιρεθεί και συνεχίσουμε, δεν ξεχνώ τη μνήμη τιμώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία των ποντίων, μιας πορείας. Ναι. Και αυτό ενδεχομένως μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει, αλλά ξέρετε.
Όταν έχουμε μια ΕΠΟ ή ΕΠΣΜΑ, η οποία προέρχεται, παρουσιάζουμε. Κύριε Αποστολίδη, με Μελισανίδη Σαββίδη, εκεί είναι δύο πόντιους πανίσχυρους. Κοιτάξτε, εγώ σε αυτά δεν θέλω να δώσω πολύ σημασία. Γιατί? Διότι άλλο να λέμε, εντάξει, και να προασπίζουμε τα συμφέροντά μας, και άλλο όταν έρχεται η πράξη να δούμε τι κάνουμε. Καλά, νομίζω και ο Μελισανίδης κατακρίνω... και ο Σαββίδης είναι δίπλα στους πόντιους τώρα. Εντάξει. Δεν που λάβανε θέση επίσημα, το είδατε, εγώ δεν τα άκουσα. Αν δεν το άκουσα, ζητώ συγγνώμη. Όχι, σε αυτό το θέμα δεν λάβανε, αλλά έχουν κάνει πάρα πολλά για τους πόντιους, αυτό λέω. Ακούστε, κάναν πάρα πολλά για τους πόντιους, δεν διαφωνώ. Τώρα το τι κάναν, τι δεν κάναν, το κρίνει η ιστορία. Έτσι, θα το κρίνει η ιστορία τι κάναν για τους πόντιους. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε τώρα να το πούμε και είναι λάθος. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σαββίδης έχει κάνει και την έδρα των ποντιακών σπουδών και μελετών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Άρα, δεν τους είδα να λαμβάνουν θέση. Εγώ θέλω να λάβουν θέση. Και να πω και κάτι άλλο. Η ΕΠΟ και η ΕΠΣΕΚΗ. Όταν παρουσιάσαμε τη φανέλα μέχρι να χτίσει το πρωτάθλημα, είχε 1,5-2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Μπορούσαν κάλλιστα να βαρέσουν ένα σημαντικό. Γιατί πείτε, ρε παιδιά, 353 δεν υπάρχει, βγάλτε το. Βάλτε δύο πόντιους στη φανέλα, κάντε το. Οι άνθρωποι θέλουν να πούνε ότι είναι πόντι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί γεννάει φυλετικά πάθη ή μίση και δεν επεμβαίνει από εξ αρχής. Τώρα τι γίνεται. Οι διαιτητές. Κοιτάξτε που αρχίζει το πρόβλημα. Το ξέρω το πρόβλημα. Θέλουν να γίνουν διεθνείς. Γίνονται βασιλικότητα του βασιλέως. Γιατί αν επιτρέψουν τέτοιο αγώνα, λέει, ας έχω το κεφάλι μου, το μηδένει στους και δρόμο. Λοιπόν, εδώ... Προσφύγαμε στο δικαστήριο, να ξέρετε. Και περιμένουμε την απόφαση. Ναι. Μισό λεπτό. Και υπάρχει ένα προηγούμενο του Απόλλωνα Λεμεσού, ακούστε το κι αυτό, ναι. Όπου δημιουργήθηκε αντίστοιχο θέμα στην FIFA με τα μάρμαρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και το σύνθημα που υπήρχε στη φανέλα και δημιουργήθηκε πρόβλημα και δικαιώθηκαν οι Κύπροι. Μάλιστα. Τώρα, εάν είναι να γίνουν κάποιες διορθώσεις στη φανέλα, ας έρθει η ΕΠΟ. Είναι υποπτεύουσα αρχή, είναι διοργανώσια. Για να πει, παιδιά, ξέρετε, βγάλτε το μαύρο λίγο από εκεί, βάλτε το παραδίπλα, το ένα άλλο και να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Εδώ... Γιατί είναι ανάγκη να τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό, κύριε Αποστολή, μισό λεπτό, γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Τώρα αναδεικνύει κάτι ο κύριο Λουκερός και νομίζω ότι αυτό το λεπτό σημείο το καταλάβατε κι εσείς. Ότι αυτό η αναφορά δικαίωση 352.000 θυμάτων είναι το θέμα που δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό μπορεί, λέτε, να απαλληφθεί. Δεν νομίζω ότι αλλάζει και τίποτα. Αν μην θα επικοινωνήσω, κοιτάξτε. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει ελπίδες να ανέλθει σε ευρωπαϊκό χώρο ούτε στον αιώνα τον άπατα. Ναι. Είναι μια ομάδα παιδιών. Έτσι, για να είμαστε σοβαροί τώρα με τα πράγματα. Ναι. Δεν θα απασχολήσει διεθνώς αυτή η τέτοια. Έχει την ατυχία να βρίσκεται στην Κομωτινή. Όπου βρίσκεται το τουρκικό προξενείο. Ξέρει ο κύριος Λιγιαρός τι σημαίνει τουρκικό προξενείο Κομωτινή. Πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό δημιουργείται το θέμα. Εάν λοιπόν εγώ θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο και τα παιδιά εκεί και τους πω, ρε παιδιά, αλλά θα δούμε λίγο να αλλάξουμε τη φανέλα. Ναι. Και αν θέλετε, εγώ θα τους πω να το κάνουν και το χρώμα της τραπεζούντας που είναι το αυτό το ιδιότυπο μπορντό χρώμα που πλησιάζει προς το Μελιτζάνι. Τι θα μας κάνουν, τι θα μας πούν. Ναι. Σαν την τράπεζα σπόρο. Ναι. Λοιπόν... μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ωραία, λοιπόν. Μπορούν. Ωραία, λοιπόν, να μην και αναμένουμε και την απόφαση ενός δικαστηρίου. Ωραία, κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ. Αλλά για ένα πράγμα, κλείνω με αυτό, επιτρέψατε μου. Κατακρίνω την ΕΠΟ. Ναι, το είπαμε ΕΠΟ και εμείς. Το είπαμε. Ξέρει, μπορούσε να επέμβει. Μπορούσε να πει, ξέρετε, αλλά θα κάνουμε δύο διορθωτικές κινήσεις. Θα τις δεχόμαστε, θα τις συζητούσαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Αποστολίδη. Κύριε Λιγκερέ, νομίζω το αναδείξατε το λεπτό σημείο και μας βοηθήσατε. Αυτό πρέπει να αλλαχθεί για να προχωρήσει το «Δεν ξεχνώ, πάντα τιμώ». Σας ευχαριστώ πάρα πάντα πολύ. Πάντως να σας πω ότι το τελευταίο μηνά, το ξέρω κύριε Λιγκερός γιατί συνεργαζόμαστε, σωστό, έχουμε γύρω στις 10 αναγνωρίσεις από πολιτείες, από πόλεις στον Καναδά για τη γενοκτονία. Μπράβο, και το θέμα προχωράει δυναμικά. Δυνατά και ευχαριστώ. Σωστά, πάρα σωστά. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.